Με γρήγορα αντανακλαστικά κινείται η ελληνική πλευρά για να δείξει την έμπρακτη στήριξή της στο λαό της Τουρκίας που δοκιμάζεται. Η πρώτη από τις προγραμματισμένες αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί μετά από μία ολονύχτια επιχείρηση. Κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού, η Ελλάδα ανταποκρίθηκε αμέσως στο σχετικό αίτημα που επέβαλε η τουρκική πλευρά μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, οργανώνοντας μία αποστολή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε συνεννόηση με τις αρχές της γειτονικής χώρας και τη συνδρομή του Τούρκου πρέσβη στην Ελλάδα. Η Ελλάδα θα σταθεί στο πλευρό των δύο λαών, όπως ήδη έχει κάνει, με παροχή άμεσης βοήθειας για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια, αλλά και με την παροχή σημαντικής ανθρωπιστικής βοήθειας, προκειμένου να υποστηριχθούν εκατοντάδες χιλιάδες, ενδεχομένως και εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι θα βρεθούν το επόμενο διάστημα χωρίς σπίτια. Επίσης, θα είμαστε στην πρώτη γραμμή, προκειμένου να οργανωθεί εδώ στις Βρυξέλλες μια διάσκεψη δωρητών, έτσι ώστε να βρεθούν πρόσθετοι οικονομικοί πόροι για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση των πληγέντων περιοχών. Με ανάρτησή του στο Twitter, η τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα ευχαρίστησε την Ελλάδα για την αποστολή της ανθρωπιστικής βοήθειας στις σεισμόπληκτες περιοχές της χώρας. Τα μηνύματα των Τούρκων απέναντι στο κύμα συμπαράστασης από την ελληνική πλευρά είναι συγκινητικά. Ας λέει ο καθένας ό,τι θέλει, ας τρώγονται οι πολιτικοί, ξέρουμε ποιος είναι τι, ευχαριστούμε Ελλάδα. Η φιλία μας δεν πρέπει να περιοριστεί στα ερείπια του σεισμού, υποστήριξε άλλος χρήστης. Η χαρά που νιώσαμε όταν οι Έλληνες διασώστες έσωσαν ένα εξάχρονο παιδί, χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ. Την ίδια ώρα την αγανάκτηση του κόσμου προκάλεσε η απόφαση Ερντογάν να εμποδίσει την πρόσβαση στο Twitter για περίπου 12 ώρες, με το πρόσχημα πως υπήρχαν συκοφαντίες, προσβολές και αναρτήσεις με δόλιους σκοπούς. Τουρκία, αξιωματούχοι επικαλέστηκαν προσπάθειες κλοπής χρημάτων με το πρόσχημα της συλλογής βοήθειας. Σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους στο Reuters, η πρωτοβουλία αυτή διέκοψε προσωρινά πραγματικές κλήσεις για βοήθεια, αλλά γρήγορα ελήφθησαν μέτρα και η υπηρεσία επέστρεψε σε κανονική λειτουργία.